Αρνιακό να μας δώσει τις έγκυρες προβλέψεις του για τις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Τι βλέπετε για τις επόμενες ημέρες? Οι επόμενες ημέρες θα είναι καλύτερες μετά τις βροχές και τις καταιγίδες που ήταν σε πολλά μέρη της χώρας μας καταστροφικές. Ευτυχώς όχι για την περιοχή σας. Περιμένουμε βελτίωση του καιρού αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός βέβαια την Μακεδονία και την Θράκη, που εκεί τα φαινόμενα θα κατατόπους θα είναι ισχυρά και θα επιμείνουν. Στις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως στα δυτικά, αλλά και στη δική σας περιοχή, από απόψε το βράδυ, όπως βλέπετε, βελτιώνεται ο καιρός και αύριο θα έχουμε βελτιωμένο καιρό στη Φθιώτιδα, με τις βροχές και λίγες μπόρες, κυρίως να περιορίζονται στα βουνά σας, στην Ήτη, την Γιώνα, τον Παρνασσό και τα Βαρδούσια, αλλά πολύ ψηλά. Δεν θα απασχολήσουν αστικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, για αύριο το μόνο που μένει είναι οι άνεμοι, οι οποίοι θα είναι βοριάδες προς την πλευρά της θάλασσας και δυτική στα στεριανά. Ο υδράγυρος θα φτάσει στην πόλη της Λαμίας αύριο, θα κυμανθεί από 17 έως 26-27. Στο Καρπενήσιο όμως θα έχουμε 9 βαθμούς το πρωί και τα ξημερώματα, κρύο και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 21-22. Στην Άφισσα θα φτάσει μέχρι 27, στην Ιταία άντε 28, στη Λιβαδιά 25, στη Χαλκίδα 26 και στη Θήβα 26. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και τη Δευτέρα. Δεν περιμένουμε φαινόμενα και τη Δευτέρα. Ο υδράγυρος θα κυμανθεί στις ίδιες περίπου θερμοκρασίες, χωρίς βροχές και μπόρες. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στις παραθαλάσσιες περιοχές και βορειοδυτική στις θερμοκρασίες. Από την Τρίτη όμως και μετά, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, σιγά σιγά πάλι οι βροχές επιστρέφουν, χωρίς όμως να φαίνεται να έχουν την ένταση και την έκταση του προηγούμενου χαμηλού. Είναι γνωστό ότι δίνετε συμβουλές συχνά. Οι Δήμοι ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας έχουν καθαρίσει τα περισσότερα ρέματα που δημιουργούν τα προβλήματα και τα ρήθρα στις πόλεις. Πείτε μας αν έχετε εικόνα στα μεγάλα οδικά δίκτυα θα έχουμε επιβάρυνση από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον αύριο τα πράγματα βελτιώνονται, όπως είπα, και στη Δυτική και την Κεντρική Ελλάδα. Ο οδικός άξονας Αθηνών-Θεσσαλονίκης δεν θα έχει πρόβλημα, ούτε και στα επίμαχα σημεία Δομοκό ή Κάστρο κτλ. Δεν θα έχετε προβλήματα. Επίσης, έτσι φαίνεται, θα κυλήσει και η Δευτέρα, αλλά και η Τρίτη. Δεν θα έχουμε προβλήματα, όχι και στην επιστροφή αύριο, αλλά και από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι καλά. Και οι εκδηλώσεις απόψε, ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί γάμοι σε όλη τη χώρα, δεν θα γίνουν βροχή. Έτσι, σωστά το λέτε, σωστά το λέτε. Δεν θα γίνουν βροχή. Τουλάχιστον ό,τι βροχή έπεσε έχει πέσει. Βέβαια, οι χώροι που ήδη υπάρχει βροχή θα έχουν υγρασία, αυτό δεν το γλιτώνουμε. Γι' αυτό ας φροντίζουν οι κυρίες κυρίως να έχουν κάτι μαζί τους απόψε παραπάνω από τα έξωμα για να μην σταθούν άσχημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.